τελείωσε ο Δήμαρχος, κάναμε τους αγώνες μας, μέσα σε αυτά που διεκδικούσαμε, ήταν περισσότερες υποδομές για να κάνουν τη ζωή των γυναικών πιο εύκολη. Μέσα σε αυτές τις υποδομές ήταν η βροχονηπιακή σταθμή. Είμαι σε κάποιες σήμερα να σας πω πως παρά τις δυσκολίες που περνάμε, σε συνεργασία με το Δήμο, μετά από τις μελέτες που παρέδωσε σε μένα ως περιφερειακή ενός καθηγητής Αττικής, εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και ξεκινάμε την υλοποίηση σαν περιφέρεια δύο μεγάλων τρεχονηπιακών σταθμών. Ο ένας είναι στον Άγιο Νικόλα και ο άλλος του Δρασούπολη. Είναι ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής, των περιοχών αυτών, πολύ δικαιολογημένο και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα. Θέλω επίσης να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες στους εργαζόμενους τους παιδικούς σταθμούς, ξεκινώντας από την Αγγίλισσα και τελειώνοντας στη Διευθύντρια, για το πολύ καλό έργο που κάνουν, διότι το να ενδιαφέρεται μια μάνα σαν τα παιδιά της σε αυτούς τους ανθρώπους και να ξέρει ότι η εμπιστοσύνη βρίσκει ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Θέλω επίσης να εκδηλώσω όλους, παρά τις δυσκολίες που έχουμε, όσο το δυνατόν, πιο ξέρει για το καλλιτεχνικό για τα παιδιά, και μπορεί να είναι υπερβολής,